και σε ό,τι αφορά το φράγμα της Κόρης Γεφύρη. Και εκεί τρέχουμε για να μπορέσουμε να συντομεύσουμε την έναρξη της πλήρωσης του έργου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για λόγους που δεν αφορούν μόνο την ελληνική νομοθεσία αλλά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, άλλαξαν οι κανονισμοί φραγμάτων, οπότε χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε εκείνη την ευελιξία, η οποία θα επιτρέψει με απόλυτη ασφάλεια να ξεκινήσουμε την πλήρωση του έργου και παράλληλα να τρέχουμε έργα τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας όπως απαιτούν οι σύγχρονες προδιαγραφές. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίσαμε στο πεδίο. Αν υπάρχουν υπολοιπόμενες εργασίες ή αν έχουν προκύψει, γιατί προηγουμένως. Υπάρχουν επιπρόσθετες εργασίες. Mm-hmm. Είναι υπολοιπόμενες εργασίες. Ναι, συγγνώμη, επιπρόσθετες εργασίες. Ποιες είναι. Ναι, προέκυψαν τώρα αυτές. Αυτές προέκυψαν με την αλλαγή του κανονισμού φραγμάτων και δεν προβλεπόταν στην αρχή μελέτη. Κοιτάξτε, προφανώς και μιλάμε για ένα στοιχειωμένο έργο. Όταν κάτι δεν ξεκινήσει καλά και στοιχειώσει, μετά θα βρει 100 προβλήματα στην πορεία. Mm. Είμαστε στη φάση που αυτό που μένει είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Αυτά είναι επιπρόσθετες εργασίες. Αλλά τώρα να αρχίσουμε να. Ξέρετε, να αυτομαστιγωνόμαστε όλοι και δεν είναι μόνο εμάς, ενώ και προηγούμενες κυβερνήσεις ή οποιοδήποτε άλλο. Για ένα έργο που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, την προπροηγούμενη δεκαετία του 2004, δηλαδή κοντεύει 20 χρόνια, ναι. Αυτό θα ήταν υπερβολή. Είναι ένα έργο που έχει στοιχειώσει. Αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή στην κοινωνική ευθεία θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Απλώς πρέπει να τρέξουμε λίγο για να προλάβουμε το χρόνο για να αρχίσει η πλήρωση του φράγματος. Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα. Έχουμε κάνει σχετικές συνοήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από την διοικητική αρχή φραγμάτων, που είναι αυτή η οποία πρέπει να πιστοποιήσει το φράγμα και την ασφάλειά του. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ακριβώς πάνω από την πόλη της Χίου. Μιλάμε για ένα ρεύμα το οποίο περνάει μέσα από την πόλη της Χίου. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι το φράγμα είναι απολύτως ασφαλές. Γιατί ξέρω ότι γίνονται δεκάδες συζητήσεις και όλα αυτά έχουν προχωρηθεί στο νησί. Είναι απολύτως ασφαλές. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Υπάρχει η δεύτερη έκθεση του καθηγητού Γκαζέτα, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια του φράγματος. Την πιστοποιεί. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες. Εκείνο που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι να τελειώσουμε με κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπερχείληση, με κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν, που πρέπει και αυτές να προστεθούν στο έργο. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στη σημερινή συζήτηση ήταν ότι κουβεντιάσαμε επιτέλους και με τους τοπικούς φορείς κάτι που δεν είναι εύκολο στα πράγματα για τη διαχείρισή του. Κατά τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι από την ώρα που μιλάμε για τη διαχείρισή του και έχουμε και την πρόθεση της ΔΕΙΑΚ και του Δημάρχου να αναλάβει τη διαχείριση του πράγματος, είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Το Κόρης Γεφύρη έργο είναι σχεδόν έτοιμο. Στο Κόρης Γεφύρη μιλάμε το κατασκευαστικό τμήμα. Δηλαδή έχουμε το 95% πλάς του έργου κατασκευασμένο. Σας λέω ότι πρέπει να δούμε λίγο τον χρονισμό των ενεργειών μας, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την έναρξη της πλήρωσης του φράγματος του συντομότερο δυνατόν. Μέσα στις προϋποθέσεις όμως που τίθενται από τις συνθήκες, κυρίως τις καιρικές. Ξεκινώντας από το φράγμα Κόρης Γεφύρη που επισκεφτήκαμε το πρωί, όπως σας είπε ο κ. Υπουργός, υπάρχουν νέοι κανονισμοί φραγμάτων, έχουν ήδη προβλεφτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών. Ευελπιστούμε ότι οι μικρές λεπτομέρειες που εκκρεμούν πλέον μπήκαν σε ένα οργανωμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η πλήρωση του φράγματος μέσα στο 2024.